Φοβερό τροχαίο ατύχημα λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου, στο ρεύμα προς Βόλο. Λίγο μετά τη στροφή της Χαλιβουργίας, νταλίκα που μετέφερε κοντέινερ με μεταλλικά ελάσματα ανατράπηκε από άγνωστη αιτία. Μία νταλίκα που μετέφερε ελάσματα σίδηρο εξετράπη της πορείας της και χτύπησε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα της ΔΟΥ. Εμείς ειδοποιηθήκαμε για εγκλωβισμένο άτομο στο σημείο. Ήρθαμε με ισχυρές δυνάμεις στον τόπο του συμβάντος. Ευτυχώς το άτομο δεν ήταν εγκλωβισμένο και τον παρέλαβε σταθμός του ΕΚΑΒ για το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Μετά κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς στο όχημα. Όλα δείχνουν ότι ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο διαλύθηκε από την πρόσκρουση στο έδαφος και στις προστατευτικές μπάρες. Βρισκόμαστε στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου μεταξύ του κόμβου του Σέσκλου και της Χαλιβουργίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η νταλίκα ανετράπη πριν από λίγη ώρα. Ο οδηγός της για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος με αποτέλεσμα το φορτηγό να πέσει πάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα και να διαλυθεί. Για ώρα η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου προς το Βόλο έχει διακοπεί. Δεν έχει εμπλακεί άλλο όχημα και ευτυχώς που δεν έχει εμπλακεί, γιατί τα αποτελέσματα θα ήταν οδυνηρά. Με δεδομένες τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, ο οδηγός της νταλίκας είχε άγιο. Βγήκε μόνος του από το διαλυμένο κουβούκλιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας ελαφρά τραύματα. Πώς ήταν όταν βγήκε από το κουβούκλιο του φορτηγού του οδηγός? Δεν τον προλάβαμε στον τόπο της συμβάντος, τον είχε παραλάβει το ασθενοφόρο. Επιτόπου έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 άνδρες από τις υπηρεσίες Βόλου και της βιομηχανικής περιοχής. Οι πυροσβέστες έριξαν ειδικό αφρό στο αναποδογυρισμένο φορτηγό προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος φωτιάς στο σημείο του ατυχήματος. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο του ατυχήματος γινόταν με μεγάλη δυσκολία, καθώς το αναποδογυρισμένο φορτηγό είχε ακινητοποιηθεί σχεδόν κάθετα στο οδόστρωμα. Έχουμε ρίξει αφρό γιατί έχουν χυθεί στο οδόστρωμα υγρά καύσιμα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ως προς την αποκατάσταση της κυκλοφορίας τώρα θα γίνεται με δυσκολία μέχρι να φύγει το φορτηγό, ώρα, έτσι. Γιατί έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλά οχήματα και θα πρέπει να επεγκλωβιστούν τα οχήματα που έχουν εγκλωβιστεί στον δρόμο για να μπορέσει να γίνει η ανάσυση του οχήματος.